Το σώμα μου ρωτάω ποιο δρόμο πρέπει να περάσουμε. Απ' το μυαλό ζητάω λίγο να αφήσει να γελάσουμε. Στο ένα χέρι μου δεμένα όσα διάλεξα και κράτησα, στ' άλλο χέρι μου κρυμμένα όσα χωρίς να θέλω αγάπησα. Κόκκινα σημάδια σε πουκάμισο λευκό, μια μαχαιριά που με κόψε στα δυο. Κόκκινα σημάδια σε πουκάμισο λευκό, μια μαχαιριά που με κόψε στα δυο. Θα είναι άδειο το σπίτι χωρίς εσένα, Κατερίνα μου. Παππού μου, θέλω να μου φάσει τίποτα, εντάξει. Σου κάνω μια αγκαλιά. Πολλά περίεργη ιστορία, κύριε φίλε. Εμένα μου λες να τον πυροβολούν, να φεύγει μετά από το γραφείο, μετά πέντε λεπτά, άνεμος και καπνός, να φκένω έξω να του φωνάζω. Πρόσεχε, κύριε Διονύση, επικίνδυνο, μην φκείς έξω. Και εκείνος φτιάκουφα. Ποιος μου εγγυάται εμένα ότι αύριο θα βρεθεί μια κοπέλα που θα είμαι παράλληλη και να με αφήγει σε μένα σήξη. Τα αναγνωρίζεις αυτά τα γάντια, Μιχάλη? Όχι, γιατί. Είσαι σίγουρος? Δεν ήταν καλά? Μπορεί να είχα κάποτε κάποια παρόμοια. Τι σημασία έχει? Τούτη είναι η διεύθυνση του σπιθκιού του, να μην το χάσεις που τα μάτια σου. Μα για τη νύχτα? 24 ώρες το 24ωρο. Εν τω μεταξύ, σου είπες πέρασε ένα μοντέλο για casting και της είπα να περάσει αργότερα. Ωραία. Γαβριέλα, τι ώρα περίπου πέρασε αυτή η κοπέλα που είπες? Γύρω στις 12. Δεν βγήκαμε καθόλου από το γραφείο σήμερα. Μόνικα. Καλημέρα. Πρωινή σήμερα. Ναι, ναι. Είχα κάτι δουλειές. Να συμπληρώσω κάτι φόρμες. Η Μόνικα. Δεν θα έρθει? Δεν ξέρω. Δεν μίλησα μαζί της. Πώς είναι? Πάντως είναι στα καλύτερα της. Εσύ πώς το βλέπεις? Δεν θα θέλεις κάποια στιγμή να τα ξαναβρούμε? Πού να ξέρω εγώ, Στράτο. Εγώ δεν θέλω να ανακατευτώ ξανά στα προσωπικά σας. Για πες μου, εσύ που τον ξέρεις καλύτερα, τι τύπος είναι αυτός ο Πανίκος? No comment. Δηλαδή? Εσύ τα κακά όλου του κόσμου. Αλλά δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Μην ξεχνάς όμως ότι είναι ο πατέρας της κόρης μου. Ίσως να μην είναι δικό του πρόβλημα, είναι και δικό μου. Άκου, Γαβριέλα. Ξέρω πως χτες βράδυ δεν σου μίλησα καλά και απολογούμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θέλω μια χάρη μόνο. Αν μπορείς να την κάνεις, να παρακολουθείς τον Πανίκο και να με ενημερώνεις για οτιδήποτε κάνει. Μπορείς? Μου ζητάς δηλαδή να καρφώνω τον πατέρα της κόρης μου? Τα πράγματα είναι σοβαρά, Γαβριέλα. Πάρα πολύ σοβαρά. Γι' αυτό και ζητώ τη βοήθειά σου. Ο Πανίκος είναι τύπος που θα φτάνει μέχρι και στο φόνο. Καλημέρα, αγαπητή. Μα είναι αντίθετες κόμμα. Να αρχίσεις να πάρεις δουλειά. Παπά μου, παραιτήθηκα. Παραιτήθηκες? Πότε έγιναν τούτο?
Χτες το πρωί. Τι γιατί? Τσακώθηκα με τον αρχισυντάκτη και απαρατήθηκα. Ήταν πολλά ανώριμα τον που έκαμε σχάρα. Αλλή μόνο δηλαδή, αν αφήναμε τη δουλειά μας επειδή εσείς ζητήσαμε με κάποιον. Εντάξει ρε παπά μου, ξέρεις με εμένα. Δεν μπορώ να σιωπώ αν έχω δίκιο. Λειτουργώ παρορμητικά. Μάλιστα. Λειτουργείς παρορμητικά. Εμποέρεφαξες τη ζωή σου. Γι' αυτό λειτουργείς έτσι. Σε όλη μας τη ζωή κάνουμε συμβιβασμούς. Χαρά. Από το κάμπο μας ως τη δουλειά μας. Εγώ δεν τους θέλω τους συμβιβασμούς, παπά. Άμα δεν μ' αρέσει και κάτι, φεύγω. Και τι σκέφτεσαι να κάνεις αν επιτρέπετε? Δεν ξέρω, να μιλήσω με κάποια περιοδικά να δω αν μπορώ να γράφω ως freelance. Και τι θα κερδίζεις με αυτόν τον τρόπο? Εντάξει, τα λεφτά είναι πολλά, αλλά κάτι είναι μέχρι να βρω κάτι πιο μόνιμο. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να βρεις τούν την περίοδο δουλειά, χαρά μου? Ξέρεις πόση ανεργία υπάρχει? Εντάξει, παπά, οι καλοί χάνονται. Χαρά τι λάλεις τώρα. Ξέρεις πόσοι καλοί επαγγελματίες υπάρχουν και βρίσκουν δουλειά? Ξέρεις πόσοι αγωνίζονται να βρω δουλειά, χαρά μου? Αλλά εσύ νομίζεις ότι στη ζωή έρχονται όλα εύκολα. Τώρα εθύμωσες μαζί μου επειδή επαρετήθηκα. Έτσι ένιωθα, έτσι έκανα. Με την επιπολαιότητά σου που θυμώνω, χαρά. Με την επιπολαιότητά σου. Καλημέρα. Εδώ στο καφέ, τι κάνουν που ακούρα τα παιδάκια μου και παρακλήσω. Αυτή είναι πια. Ω, ναι, ρε. Πες ας είναι. Ναι, μωρέ, φίλε, πολλά πρωινά σήμερα. Ρώτα, μαρέ, κοιμήθηκα όλη νύχτα. Να μου ευχαριστηθήκαμε. Ναι, είναι κλείσα μάτι. Και ο λόγος? Σκέφτομαι την Κατερίνα. Άλλη μια σχέση που τελείωσε με άσχημο τρόπο. Δεν τους είχε καμιά σχέση που τελειώνει με όμορφο τρόπο. Καλημέρα. Φίλος μας δεν είναι καλά ρε, Σεφκά. Εφατσιμένος που να φύγει η Κατερίνα. Γιατί να της μιλήσεις? Μίλησα της ρε φίλε. Δεν καταλάβει τίποτε. Κόλλησε η βελόνα της. Θέλει να φύγει μακριά από μένα. Ίσως εν της λέει εκείνον που θέλει να ακούσει. Φίλε, θα παρακαλώ κανένα, εντάξει. Εγώ ό,τι έχω να πω, είπα της το και τώρα με κοφτεί. Θα πιεστώ εγώ για να κάνω άλλα πράγματα επειδή έτσι θέλει εκείνη. Κατερίνα θέλει παντρευτεί. Ναι, θέλει να παντρευτεί. Αλλά εγώ δεν είμαι έτοιμος για έτσι πράγματα τώρα. Τι να κάνω, ρε φίλε, να παντρευτώ με το ζόρι δηλαδή? Τότε, κύριε Άρη, να το πάρεις απόφαση ότι θέλετε δύο διαφορετικά πράγματα. Μπορεί εσύ να προσπαθήσεις ακόμα μια φορά. Όχι, Σεφκάν. Κανεί. Έχω και εγωισμό πάνω μου, εντάξει. Αν θέλει η Κατερίνα να φύγει, ας φύγει, να πάει στο καλό. Πάντως, είναι πολλά πιο φατσιμένος μαζί της που ό,τι θέλει να παραδεχτεί. Άντε, πήγαινε κάποιον καφέ. Λοιπόν, Πέτρο, πέ μου πόσα είδη wallpaper έχεις. Κανά ένα εκατομμύριο. Πόσα, ένα εκατομμύριο. Άντε, θέλω τα δω όλα. Θέλω κάτι για το γραφείο του άντρα μου. Ρε, παίρνω φέρνει μαζί σου. Είναι ο δικός μου, λες που μετρά. Άντε, δείξε μου τα και να εύχεσαι να αποφασίσω γλύωρα. Άντε, ένα μαζί μου. Πραγματικά σου μιλώ ρε παπά, δεν αντέχω άλλον τη Χριστίνα, να. Ξυπνώ το πρωί και με μες στα νεύρα. Hey, κόρη μου, άτε αγάπη μου, να μην αρκέψουμε πάλι πρωί-πρωί την ίδια ιστορία. Εχθές λίγο να μην είναι να τριχομαλιστούμε. Και γιατί? Δεν γιατί ρε παπά, έκανα μια απλή παρατήρηση του Άδων και γίνηκε φωτιά, δεν κατάλαβα δηλαδή. Ένα μας πει η κυρία Χριστίνα, ένα μου να κάνουμε μες στο σπίτι μας. Ξέρω το. Λίγο ζωηρός ο Άδωνης. Δεν φταίει το μωρό. Η μάνα του έτσι τον έμαθε. Έναν μπατσού μπα στον κόλο δεν το έδωσε νούμερο να μάθει πέντε πράγματα. Δεν είναι ο Άδωνης το πρόβλημα, μπαμπά. Εντζήνη το πρόβλημα που γυρεύει και καυκά στα καλά καθούμενα. Τι είναι κατάλαβα δηλαδή. Είδα το μωρό να γράφει πάνω στο στίχο και δεν πρέπει να του πω τίποτε. Άφησε να τη μιλήσω εγώ. Δεν θέλω να τη μιλήσει. Θέλω να φύγω δα μέσα. Καταφωνεί. Ναι, Χριστίνα. Έλα, Φίλιππε. Είμαι εδώ μέσα στο Πέτρο με τα wallpaper. Παίρνουν τα χρώμα θέλει. Κότσινον, όπως κοινόν που είχα. Άντε ρε Φίλιππέ μου, εγώ τσινόν, μ' αρέσει και εμένα. Εμένα να αρέσκει μου ρε Χριστίνα. Γεια μου, θα κάνουμε τα γραφεία μας όπως τα κεντρικά γραφεία του Αγγέλ. Το κότσινο σκοτεινιάζει ο χώρο. Εγώ θέλω το χώρο σκοτεινό. Τι σε κοφτες έναν, γραφείο δικό μου είναι, ό,τι θέλω κάνω το, εντάξει. Εντάξει αγάπη μου, εντάξει. Άντε, γεια.
Πέτρο μου, έβρε με οτιδήποτε άλλον εκτός που γότσινο. Βέβαια, πώς σου φαίνεται. Πέτρο, είναι ωραίο το δω. Λά σου πω, τούτο να το βάψουμε καφέ, δεν μου λαλείς. Πιστεύω να τέλει. Ωραία, λοιπόν. Πότε έρθεις να μου βάλεις. Τι να είναι η εβδομάδα. Πότε, ούτε να το σκέφτεσαι σήμερα. Μα ρε Χριστίνα μου. Ένε σου ρε Χριστίνα, θα χαλάζεις. Ρε χατήρι τη συμμαθητριά σου. Άντε, γεια. Θα σε περιμένω στο βραβείο. Είμαι έτοιμη. Επήρες όλα τα πράγματα που χρειάζεσαι, Κατερίνα μου. Επήρα τα απαραίτητα. Μόλις εγκατασταθούσαμε, να σας πω να μου στείλετε τα υπόλοιπα. Σε παρακαλώ, Κατερίνα μου. Ξανασκέφτου το. Μη φύγεις. Παππού μου, σε παρακαλώ, μην μου κάνεις έτσι. Κάνεις μου να νιώθω ακόμα πιο άσχημα. Ήδη με χάλια. Κατερίνα μου, δεν τον σκέφτεσαι καθόλου τον παππού σου. Δεν τον σκέφτεσαι ότι άμα φύγεις, μπορεί να παθεί και τίποτε που τον καμόν του. Είσαι εσύ, είδαμε, αντρουλού μου, τον προσέχεις, ναι. Να μας λείψεις πολλά, Κατερίνα μου. Έτσι να φύγει για πάντα, να έρχομαι να σας θωρώ. Ναι. Το άμα φύγεις, να ξεχάσεις ότι υπάρχουμε. Μα κανονικά να πρέπει να σέρεσαι, αντρουλού μου, φεύγω. Όλοι να πρέπει να σέρεστε. Αφού να πάω τζαμέ στην Αγγλία να κάνω το μεταπτυχιακό μου και να είμαι καλά, κάνω μια καινούργια αρχή στη ζωή μου. Δεν είναι γι' αυτό που φεύγεις, Κατερίνα μου. Και το ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Ρε παππού, σε παρακαλώ, μην με στεναχωρείς. Τι θέλεις δηλαδή, να μείνω δαμένα με μίζερη, αφού βλέπεις αν είμαι καλά. Λέλα μου, άντε τώρα αρχίσου μου να κλαίμε μη διασέρεις. Άντε τώρα. Εντάξει. Όπως θα αγαπούσα την κόρη μου, αν είχα τις αγαπώ για σένα, Κατερίνα. Μα και εγώ αγαπώ σας, ξέρετε το ότι σας αγαπώ. Απλά πρέπει να προχωρήσω τη ζωή μου, πρέπει να βρω έναν τρόπο να είμαι καλά, Λέλα. Κατερίνα, τούτον το σπίτι. Θα είναι το ίδιο χωρίς εσένα. Πρέπει να συνηθίσετε, θα συνηθίσετε. Πώς, αφού το σημαντικό είναι ότι ξέρω ότι αφήνω τον παππού μου σε καλά σέρκα. Αλλιώτικα δεν ήταν να νιώθω ήσυχη να φύγω να τον αφήκω. Αν τον χωρίσω, να μείνεις. Μπρουλού μου, αν είναι δυνατό, σε παρακαλώ. Τι μου λες τώρα. Δεν μπορώ να αλλάξω την απόφαση μου, πήρα την απόφαση μου. Λοιπόν, θέλω να σας την τριτρείς καλά. Και αγαπημένη. Θεέ μου και κάμε το θαύμα σου. Να μείνει κοντά μας. Έχω σου πολλά καλά νέα που ας σου τα πω. Δεν θα πιστεύεις τα αυτιά σου. Έλα κλείγω, μιλούμε μετά ένα αρτό κομποζί. Πού ήσασταν εσείς? Και είμαι στην καφετέρια. Μαζί. Ναι, γιατί. Δεν το περίμενα ότι να είστε τόσο πολύ καλά φιλαρούθηκα εσείς δυο. Με την Γαβριέλα, μπορεί να τσακωθήκαμε τώρα τελευταία, αλλά τη γουστάρω σαν Μαρία. Έχεις πρόβλημα, Πανίκο. Εσένα δεν είσαι πολύ κόφκο να κάνεις με μια γυναίκα μόνο παρέα, οπότε δεν μπορεί, Γαβριέλα. Αρέσει μας ο Στράτος τώρα. Επίαμε να πιούμε έναν καφέ, εντάξει. Ζηλεύεις, Ξέρω σε πολλά καλά εσένα. Και δεν μου γελάσαι εμένα, ρε Στράτο. Να μου συμφωνεί. Άφηκε μας η Μόνικα και κολλούμε της Γαβριέλας τώρα. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ήσουν πολύ λίγος για μια γυναίκα σαν τη Γαβριέλα. Πολύ λίγος. Πίστεψέ με. Πρέπει να φύγω τώρα. Έχω μια επίγουσα δουλειά. Λοιπόν, Πανίκο. Μη μου δημιουργήσεις πρόβλημα στη δουλειά, διότι δεν ξέρω τι θα γίνει. Μουρμουράς μου ύστερα, πρέπει να φύγω. Πού πάεις? Είναι μόνο ο Στράτος που έχει επίγουσες δουλειές, έχω και εγώ. Πελάναν όλοι.
καμιά για τίποτε πιο ρε φίλε, μπορώ άλλο. Τώρα τούτα ούλα τα νεύρα είναι γιατί είναι να φύγει η Κατερίνα. Μάρκο, άφησε με και είμαι καλά, please. Να το συζητήσουμε ρε. Τι να συζητήσουμε, την βλακία που κάνει η Κατερίνα. Ξέρεις ότι τώρα είναι στο δρόμο για το αεροδρόμιο. Σημαίνει τούτο θέλει να κάνει. Μα τι να τα παρετήσει ούλα, να αφήσει τους φίλους της, την οικογένειά της. Εσένα. Ναι, και εμένα. Δεν ήμουν τίποτα για εκείνη τόσο καιρό. Άριαν, αν θυμάσαι καλά, εσύ ήθελες χωρίσω. Ναι, ήθελα να χωρίσουμε γιατί επίεζε με. Και να πιστέψω αν μπορούσατε να βρείτε μια λύση. Είπατε στο από την αρχή, ρε φίλε. Δεν μπορώ να με πιέζουν. Δεν μπορώ. Τώρα νιώθεις καλύτερα με τα έτσι πράγματα. Νιώθω χάλια μαύρα. Τα περισσότερα ποίηματα και λογοτεχνικά έργα, παιδιά, είναι εμπνευσμένα από τον έρωτα και την αγάπη. Όπως γίνεται, πρόσεξε. Γιατί αρέει. Επειδή η ευτυχία και ο πόνος, κύριε, είναι πάντα η πιο μεγάλη πηγή έμπνευσης. Αλλά οι περισσότεροι γράφουν βάσει των δικών τους βιώματων. Σωστό είναι αυτό. Ένα παράδειγμα. Όμοιρα. Ο Κωνσταντίνος Καβάφης, κύριε, στην ποίησή του αποτυπώνει το δικό του ερωτικό προσανατολισμό επειδή ήταν ομοφυλόφιλος. Όποιες όμως και να είναι οι ερωτικές ιδιαιτερότητες ενός ανθρώπου, παιδιά, ο έρωτας παραμένει πάντα η κινητήριος δύναμη και στην τέχνη και στη ζωή όλων μας. Συμφωνείς, Νικολάκη? Σίγουρα, κύριε. Εν είδατε την κυρία Νάννα που άλλαξε ακόμα και το χτένισμα της τώρα που ερωτεύτηκε. Ήταν άστοχο το αστείο σου, Νικολάκη. Γιατί, κύριε? Ο κύριος Ιορδάνης θα μπορούσε να γίνει ο μεγαλύτερος ποιητής για χάρη της κυρίας Άννας. Φαντάζομαι αγαπά την όπως τη μάμα του. Ίσως είναι καιρός να κάνουμε μια συζήτηση για το θέμα. Γιατί κοροδεύετε τη σχέση της κυρίας Άννας, τι σας προκαλεί δηλαδή? Άντε κύριε τώρα, έχουν 10 χρόνια διαφορά ηλικίας. Πώς είναι να γιώσει της κυρίας Άννας? Ώστε σας ενοχλεί η διαφορά ηλικίας. Κατανοητή η αντίδρασή σας. Αλλά μην κρίνετε, παιδιά, για να μην κρυθείτε. Δεν ξέρετε τι έρωτας θα σας χτυπήσει όταν φτάσετε στην ηλικία της κυρίας Άννας. Εγώ συμφωνώ μαζί σας, κύριε. Αλλά πάντα ότι είναι διαφορετικό προκαλεί. Ίσως, παιδιά, ίσως, αλλά έχουμε δει και ζευγάρια με διαφορά ηλικίας που είναι ευτυχισμένα. Το ταμπού ότι η γυναίκα δεν πρέπει να παντρευτεί μικρότερό της, νομίζω έχει καταρριφθεί. Μα εγώ άκουσα ότι εχωρίσαν. Όχι, θα ήταν ο γάμος της χρονιάς. Περιμένετε, παιδιά, περιμένετε. Επαναλαμβάνω, μην κοροϊδεύετε το διαφορετικό, γιατί δεν ξέρετε τι θα συμβεί και σε εσάς τους ίδιους. Ελεύθερη απάντηση στην άλλη μας. Τι είναι τούτο που έβαλες πας στον τύπο? Είναι πολλά ωραίο. Είναι wallpaper τρισδιάστατο. Εν η πελάρα μου μπορεί να γίνει τρισδιάστατη τώρα. Κόρημα, λάσκαρες. Επίε και πιάσεις ό,τι σου κατέβηκε. Γιατί, παιδί μου, αν δεν το τι όμορφούδι που είναι, κοίτα το, είναι και φωτεινό. Εγώ σου είπα να πιάσεις κάτι κότσινο. Έλα να σου πω, δεν μπορώ εγώ τα κότσινα. Τι είναι το κάνουμε δαμέ, η γιαγιά η κότσινη. Πιάνει με κατάθλιψη, γεύμα με τα σκούρα τα χρώματα. Δεν μπορώ. Και να σου πω και κάτι, για να καταλάβεις. Τούτον επαράγγειλα το στον καφέ, αλλά στην πορεία είναι μετάνιωσα και έπια του τσίπα του μου το κάνω κρέμ. Δεν μπορώ, παιδί μου, στην αγορκούμε δηλαδή, άμα θέλω σκούρα χρώματα. Δεν καλύτερα να παίζουν εμένα καμπάνε στα νεύρα μου κάθε φορά που το θωρώ. Ω, είσαι υπερβολικός. Αν δεν τα ρομπώνει. Μια φορά ρε κουμπάρε να κάνει εσύ εκείνο που θέλω εγώ. Μια φορά και δεν θέλω τίποτα άλλο. Να εμπιστευτεί το γούστο μου, κύριε Φίλιππε. Αλλιώτικα, αν δεν είχα καλό γούστο, δεν θα σε φτιάλε εσένα. Βρεκί μου εσύ, αγάπη μου, λεβέντη μου, αγόρι μου, καραμπουζουκλή μου. Έλα να λεπτούμε σε εγώ κόμμα. Πνείς την ολοξάνη, πνείς το. Κούκλος είσαι, κούκλος. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Καλό ταξίδι, Κατερίνα μου. Να προσέχεις, κόρη μου. Και η Παναγία μαζί σου. Πάτε. Αγαπώ σε Λέλα μου πολλά. Και εγώ, αγαπώ. Καλό σου ταξίδι, Κατερίνα μου. Ακόμα δεν το πιστεύω, Χριστάκη μου, ότι φεύγει. Αν ήξερε πόση μπίκρα με ποθίζει τώρα.
Ρε παππού μου, μα είναι δυνατόν, δηλαδή. Είναι δυνατόν να μου κάνεις έτσι τη στιγμή που πάω να φύγω, ρε παππού. Αφού σου υποσχέθηκα ότι να έρθω. Εσύ το υποσχέθηκα. Είμαι μεγάλος, Κατερίνα μου. Δεν ξέρω πότε να έρθει η ώρα μου. Μα τι είναι τούτες οι κουβέντες, ρε παππού μου, που μου λάλεις τώρα. Τι κουβέντες είναι τούτες. Δεν θέλω να πεθάνω και να μην σε ξαναδώ, Κατερίνα μου. Παππού, υποσχέθηκα σου ότι να έρθω. Αντρουλού μου, πρόσεχε μου το, σε παρακαλώ, εντάξει. Καλό σου ταξίδι, Κατερίνα μου. Και να μην έχεις καμιά έννοια για τον παππού σου. Εγώ να τον προσέχω σαν τα μάτια μου. Λοιπόν, ρε παππού, δηλαδή, να σε θωρώ να κλαίει σαν εν τούτη η τελευταία εικόνα που ενάχω που σένα θέλεις να θυμώ τον παππού μου να κλαίει, σαν το μωρό. Εντάξει, Κατερίνα μου. Το έγκλαιο. Χαμογέλα μου. Χαμογέλα μας εδώ. Έλα σ' αγκαλιά σου, έλα σου κάνω μια αγκαλιά. Όχου τον παππού μου, τον καλό μου, τον παππού. Κάνω ταξίδι, Κατερίνα μου. Μην μας ξεχάσεις. Λοιπόν, φεύγω γιατί θα αντέξω. Διονύση, θέλω να μιλήσουμε. Ο κόσμος λέει καλημέρα πρωί-πρωί. Δεν θέλω να σου πω καλημέρα, γιατί είμαι πολύ θυμωμένη μαζί σου. Ωραίο και αυτό. Εμένα πυροβόλησαν εσείς, είστε θυμωμένοι. Χτες το βράδυ έφυγες από το γραφείο μου, αφήνοντας υπονοούμενα πως ίσως εγώ να κρύβουμε πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Αν είναι δυνατόν. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά άφησες υπονοούμενα ότι υποψιάζεσαι εμένα. Μόνικα, εγώ πιστεύω ότι παίζεις ένα πολύ μυστήριο ρόλο σε αυτή την ιστορία. Ξεκινώντας από τους πυροβολισμούς πέρσι για τα παιδιά μου και τελειώνοντας χτες με την απόπειρα εναντίον μου. Νομίζω πως χρειάζεσαι να σε δει ένας ψυχίατρος. Δεν ξέρω αν χρειάζομαι ψυχίατρο, αλλά χτες για λίγα εκατοστά θα χρειαζόμουν σίγουρα ιατροδικαστή. Διονύση, εγώ είμαι γυναίκα, δεν θα μπορούσα να σκοτώσω. Μόνικα, εγώ απλά χτες σε ρώτησα που ήσουν στις 12 η ώρα και εσύ μου είπες ότι έμεινε στο γραφείο. Και αμέσως η Γαβριέλα είπε ότι εκείνη την ώρα έλειπες. Εσύ στη θέση μου. Τι θα μπορούσες να υποθέσεις. Ξέχασα ότι έλειψα για λίγο από το γραφείο. Πήγα κάτω στο περίπτερο. Η αλήθεια είναι σκληρή. Μπορεί και να σκοτώνει. Όμως το ψέμα δηλητηριάζει και σε οδηγεί σε έναν βασανιστικό θάνατο. Το περίπτερο και το γραφείο του Φίλιππου είναι στην ίδια πολυκατοικία. Εκεί που με πυροβόλησαν δηλαδή. Εσύ στη θέση μου, τι θα σκεφτώσουν. Ότι ήρθε η ώρα. Να τελειώνει αυτή η ιστορία οριστικά, Διονύση. Άντε, πρώτα τα κοριτσάκια και μετά τα αγοράκια, εντάξει. Άντε, αρχίστε. Καλημέρα. Καλημέρα. Βαγόρα, τι κάνεις να με. Θέλω να μιλήσουμε. Μπορείς σε παρακαλώ να φύγεις. Δώσ' μου 5 λεπτά και να φύγω. Βαγόρα, καταλαβαίνεις ότι θα μένει η δουλειά μου. Μην μπορείς να έρχεσαι όποτε σου καπνίσει. Η διευθύντρια έκαμε μου πρόβλημα γιατί έρχεσαι συνέχεια εδώ. Αφού ένα απαντάς το τηλέφωνο, ρε Μανούλα μου, πιάνω σε και το σηκώνεις. Μπορεί, Βαγόρα, να με θέλω να σου μιλήσω, ότι τον επέρασε που το νου σου. Ή μήπως επειδή είμαι σου καροτσάκι, πρέπει να πιω από τη χαρά μου, οπότε με πιάνει τηλέφωνο ο κύριος Ευαγόρας. Άφησε με, σε παρακαλώ, άφησε με να σπώθηκε πράγματα και να φύω. Όχι, δεν θα πούμε τα προσωπικά μας μπροστά στα μωρά. Εντάξει, sorry, δεν ήθελα να σας δημιουργήσω πρόβλημα. Απλά δεν μπορούσα να περιμένω ώσπου να σχολάσεις. Είναι καλύτερα να τα πείτε μετά με την ησυχία σας, Ευαγόρα μου. Εντάξει, sorry. Τι σε πιάσαν τώρα και μίλησες το έτσι. Μέρη, τούτη η ιστορία πρέπει να τελειώσει. Ξέρεις ότι μου αρέσει και να επεμβαίνω, αλλά ρε λένε μου, πιστεύω ότι πρέπει να του δώσεις μια ευκαιρία. Μαρή, θα γίνω το παιχνίδι κανενός. Κυρία, γιατί του είπες να φύγει.
Γιατί, αγάπη μου, ήθελε να μου πει κάποια πράγματα που είναι σωστό να μου τα πει αν είμαι μαζί σας. Ήθελε να σου πει μυστικά. Όχι, Παντελή μου. Ήθελε να μου πει κάποια πράγματα που λένε μόνο οι μεγάλοι. Αγαπάς τον παγιατσό. Αγαπώ σε σένα, αγαπώ. Στο συναρτουλάκι. Τώρα, Άρης, θέλει πίσω Κατερίνα. Ξέρω μου, ρε Σεφκά. Μάλλον. Τόσο καιρό έπαιζε μας το άνετος και σήμερα πέντα. Κατερίνα πάει Αγγλία. Ναι, τώρα. Γι' αυτό δεν τα έπαιξε ο δικός μας. Δεν το απάντα. Θωρεί ότι είμαι εγώ και δεν το απάντα. Καλά ρε, μην κάνεις έτσι ρε. Μπορεί να πάει στο αθόρυβο είναι κοπελούα. Μπορεί να είμαι στο αεροπλάνο. Πες το είμαι στο αεροπλάνο ρε Μαρκό. Να δώσει το τηλέφωνο ανοιχτό μέσα στο αεροπλάνο. Να πιάσω τον παππού, δεν μπορεί να μην έφυγε ακόμα. Ναι. Κύριε Σολομέα, ο Άρης είμαι. Τζαμέ Κατερίνα. Όχι. Η Κατερίνα έφυγε για την Αγγλία. Επλήγωσε στην Άρη μου και έφυγε. Συγγνώμη κύριε Σολομέ, δεν ήξερα ότι με τον πρώτο καφκάνη να πιάσει το αεροπλάνο και να φύγει. Η Κατερίνα μου είναι πολύ περήφανη και πολύ ευαίσθητη. Και εσύ Άρη μου επλήγωσε στην αξιοπρέπειά τη. Αν ήξερα όταν εξελίσσουν τα πράγματα. Τέλος πάντων, παίρνω. Ποιος την έπειρε στο αεροδρόμιο? Επήγε με ταξί. Πριν πόση ώρα έφυγε? Πριν μισή ώρα. Πάει στην Αγγλία, Άρη μου. Κι εγώ, στην ηλικία που βρίσκομαι, δεν ξέρω αν θα την ξαναδώ. Έφυγε και αεροδρόμιο? Ναι. Πώς τα κάναμε έτσι, ρε Κατερίνα. Πώς πάει η Γαβριέλα στη δουλειά της? Με ρημόνικα πάει τα μια χαρά. Με εκείνο το στράτο είναι τα πολλό βρίσκω. Με σπίτι να προσέχει πολλά από το στράτο. Ξέρεις ότι πλησιάζει κοπέλες για να τις πείσει να συνοδεύουν πλούσιους κυρίους εναντίον βιβλίας. Ω Παναγία μου. Ο άνθρωπος δεν έχει ούτε ιερόν ούτε όσιο. Γεια σου, θείε. Έχεις λίγο χρόνο να μιλήσουμε? Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Έχω λίγα λεπτά πριν το επόμενο μάθημα. Να σας αφήσω. Κάτσε, αγαπητέ. Είσαι καλά? Καλά θα το έλεγα. Γιατί? Τι σε απασχολεί? Βασικά, ήθελα να σου μιλήσω για κάποιες αποφάσεις που επήρα. Τούτες οι αποφάσεις όμως ίσως να έχουν αντίκτυπο πάνω στην κόρη σου. Τη Χαρά. Δηλαδή? Θείε. Δεν θα μείνω με σταυρωμένα τα σέρκα να θωρώ το γάμο μου να διαλύεται. Αποφάσισα να διεκδικήσω τον Μάρκο ακόμα και αν υπάρχει χαρά στη ζωή του. Για δικαίωμά σου να κάνεις ό,τι νομίζεις σωστό για σένα και για μωρά σου. Του τον εθάρισε καθόλου στη Χαρά, Άντζο, να έχουμε συγκρούσεις. Εγώ από την αρχή δεν έκρινα τη σχέση, Ρένα. Για μένα το σωστό είναι η Χαρά να αποχωρήσει από τη ζωή του Μάρκου. Από τη στιγμή που εσύ αποφάσισες να γίνει, ότι θέλεις τον άντρα σου. Η Χαρά πρέπει να αφήσει τους συναισθηματισμούς και τους εγωισμούς στην άκρη και σας αφήσει να προσπαθήσει να τα βρείτε μόνοι σας. Τούτο όμως ξέρεις πάρα πολύ καλά, θεία, ότι η Χαρά δεν πρόκειται να το κάνει. Ναι, δεν το ξέρω. Αλλά υπόσχομαι σου ότι δεν θα της μιλήσω. Τέλος πάντων, εγώ ήρθα να με για να σου πω τις αποφάσεις που πήρα. Και είμαι σίγουρη ότι είναι θέμα χρόνου ποτέ να επιστρέψει ο Μάρκος πίσω στην οικογένειά του. Μακάρι, Λένα. Μακάρι για την κράτηση να πήγω θηγάρα. Ευχαριστώ που με άκουσες. Να σε καλά. Και εσύ. Γιατί να νιώθω τόσο να άσχημα τώρα που έφτασε η ώρα? Γιατί? Ίσως δεν έπρεπε να φύγω. Ίσως να έπρεπε να
να παλέψω για τον τη σχέση με τον Άρη. Ακόμα λίγο. Όχι, σταμάτα ρε Κατερίνα, σταμάτα τον τη σκέφτεσαι, σταμάτα ρε παιδί μου. Με φέρθηκε σου πάρα πολύ άσχημα τόσο άνθρωπο. Όσο τον μου μαζί μου δεν έκανα τίποτε να τον πληγώσω, τίποτε. Μπορούσε να ήθελε να μου πει ότι είναι έτοιμος για δέσμευση, αλλά μου το πει. Θα μου το πει πιο όμορφα. Με πιο πολύ ευγένεια. Κατερίνα, σταμάτα, σταμάτα ρε παιδί μου, σταμάτα να τον σκέφτεσαι, σταμάτα. Τώρα ήρθε η ώρα για μια καινούργια αρχή. Κατερίνα, άντε. Είσαι δυνατή. Hey. Είσαι δυνατή, λέω σου, να σταθείς στα ποθηκιά σου, είσαι φόβο. Σταμάτα. Σου. Φέρ μου τα χαρτιά μου να τα βάλω στα files. Α, όχι να μου κουράζεσαι πολλά. Έθελα να μου κουράζεσαι πολλά. Έχω πολλά μες στο νου μου, ρε Χριστίνα. Τι έχεις, κουσουλέ μου, πέ μου. Καρτερώ ποτέ να βγει το επόμενο DVD της Τζούλιας Αλεξανδρά. Άφηλ με, Χριστίνα. Πού ήσουν εσύ, Ζάρκησες. Ξαφάσιτες έναν οι δουλειές. Συν τον καλά μαρά, δεν ήξερα που τον έβρι μάνα του, α. Δεν μ' αλάσκαρες. Κάθεσαι, τσακώνεσαι με το στράτο. Πρόσεξε να σε βρούσε κανένα λάκκο. Εν το φούμε. Όσπου με προκαλεί, εγώ θα τα απαντώ. Ο στράτος έμεινε να μου παίζει εμένα τον έξυπνο. Ο μαφίας. Μάνα μου, ρε, ναι, τσίνο σε μαφίας ο στράτος, ενώ εσύ είσαι έναν αγγελούδι το Χριστουγέννο. Χριστίνα, τη δουλειά σου εσύ. Όχι, ο Πυριλίσο. Ρε. Επίεση στο σπίτι του Μιχάλη που σε έπεψα, ο Ξαβέ. Επίε. Κάτσα όλη νύχτα, Ζαβέ. Και είδε τίποτε περίεργο. Ο Μιχάλης δεν εδάραξε που το σπίτι του. Ήταν μόνος του. Εγώ όμως είχα παρέα. Ρε! Μα πήρες άλλο μαζί σου! Είπα σου ένα εκατομμύριο φορές τούτες τις δουλειές κάνουμε τις μόνοι μας. Επία μόνος μου μέσα πια τι το εκλειφθεί τώρα. Ένα άλλο που θέλω να σου πω. Με παρακολουθούσε κι άλλος τον Μιχάλη. Ποιος! Ποιος ρε! Κάτσε καλά πας στην καρέκλα σου να μην υπέσχαμε. Μίλα ρε! Ο Καλαμαράς, ο Στράτος. Επίνε και έρχεται πάνω κάτω όπως τον πελό. Ο στράτος τι έγινε, Σκιντζάμε. Ξέρω εγώ. Εσείς να μου πεις. Προχώρα. Πρόσεξε, Διονύση. Μην κάνεις καμιά βλακεία, γιατί το όπλο είναι γεμάτο. Γιατί με έφερες εδώ. Πυροβόλα, λοιπόν, γιατί δεν πυροβολείς. Μη βιάζεσαι. Πρώτα θέλω να μιλήσουμε. Τι έχεις να πεις με ένα μελοθάνατο. Υποψιάζεσαι πως εγώ σε πυροβόλησα χτες, σωστά? Ναι. Και τώρα οι υποψίες μου βγήκαν αληθινές. Τα φαινόμενα όμως καμιά φορά απατούν. Και οι γυναίκες απατούν. Πού το πας, Μόνικα? Διονύση, αν τώρα εγώ σε πυροβολήσω, δεν θα μπορούσε εδώ κανείς να μας δει ή να μας ακούσει, σωστά? Ναι. Μόνο τα αγάλματα, τα οποία δεν μπορούν να μιλήσουν έτσι κι αλλιώς. Άρα θα μπορούσα να κάνω το τέλειο έγκλημα, σωστά? Σωστά. Κάνε την προσευχή σου, Διονύση. Ήρθες να με σκοτώσεις με ψεύτικο όπλο. Ακριβώς. Για να σου αποδείξω πως δεν ήμουν εγώ χτες αυτή που σε πυροβόλησε. Αν ήμουν εγώ, μέχρι τώρα θα το είχα κάνει. Είσαι πολύ μυστήριο πλάσμα, Μόνικα. Μυστήρια είμαι. Ναι, ξένη είμαι. Και ναι, δεν είμαι καμιά άγια, το ξέρω. Μπλέχτηκα σε αρχαιοκαπηλεία, απάντησα τον άντρα μου και έκανα πάρα πολλά λάθη στη ζωή μου. Δολοφόνος όμως δεν είμαι, Διονύση. Δεν είμαι. Αντίο. Thank you.
Το όπλο ήταν ψεύτικο, στρατό. Δεν εννοώ να τον πυροβολήσει. Ο πατέρα μου το ξέρει πολύ καλά ότι είχε πρόβλημα με την καρδιά του. Θα μπορούσε αυτό που έκανε να το στείλει στον τάφο. Χάθηκε το σβάρι. Σα. Είπε σου αν είχε καμιά δουλειά. Όχι. Δεν περίεργα. Η Κατερίνα μου έφυγε με μια καρδιά κομμάτια. Και για όλα αυτά φταίει ο Άρης. Η Ελένη θέλει έναν σύντροφο που να κάνει οικογένεια μαζί. Και εσύ έτσι σκοπό να έχει, ναι. Είσαι φαν κλαμπ, Ηλέκτρα. Θαυμαστές βρυμίδι, πάρα πολλούς. Ούτε η Αντζελίνα Τζολίνα ήταν. Μήπως είναι το γράμμα που βράμε στο σιρτάρι σου έχει να κάνει με την αυτοκτονία της Αντωνίας. Πάω έξω να πάρω λίγο αέρα. Σε πήρα από το δρόμο και σε έκανα άνθρωπο. Σταμάτα! Μπορώ να σε σκοτώσω! Σταμάτα! Ρε, σταμάτα ρε, δεν σκοτώσεις!